Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος έτερος του ιδίου συγγραφέως εις τον Πιμένα. Στο επίγειο αυτό βιβλίο, ο Θαυμάσιε, σ' άφησα τελευταίο από Στο ουράνιο όμως βιβλίο, είμαι πεπισμένος ότι θα προηγήσει όλων μας, διότι είναι αξιόπιστος εκείνος με κεφαλαίο το ε, που είπε ότι οι τελευταίοι κατά το φρόνημα θα είναι πρώτοι κατά το αξίωμα. Ματθαίος κάπα Κεφάλαιο Δεύτερον, ποιμήν στην κυριολεξία είναι εκείνος που μπορεί να αναζητήσει και να θεραπεύσει τα απολολότα λογικά πρόβατα με την ακακία του, το ζήλο του και την προσευχή του. Τρίτον. Κυβερνήτης είναι αυτός... που από το Θεό και τους σκόπους του... απέκτησε πνευματική δύναμη... και μπορεί όχι μόνο από την τρικυμία... αλλά και μέσα από την άβυσσο... να ανασύρει και να σώσει το πλοίο. Τέταρτον. Ιατρός... είναι εκείνος που έχει αποκτήσει σωματική και ψυχική ανοσία και δεν χρειάζεται κανένα φάρμακο για την υγεία του. Πέμπτον, διδάσκαλος πραγματικός είναι αυτός που έλαβε από το Θεό πνευματικό βιβλίο γραμμένο δακτύλου Θεού, δηλαδή δια της ενεργείας της θεϊκής ελάμψεως και δεν έχει πλέον ανάγκη από τα άλλα βιβλία δεν αρμόζει στους δασκάλους να διδάσκουν από αντίγραφα και χειρόγραφα, όπως και στους ζωγράφους να αντιγράφουν παλαιούς πίνακες. Ε. Έκτον, εσύ που εκπαιδεύεις αυτούς που βρίσκονται κάτω, να τους παρέχεις διδασκαλίες από την άνωθεν εξύψου σοφία και με τις αισθητέ εικόνες και μεθόδους γύμναζε τους τα πνευματικά. Μην ξεχάσεις αυτόν που λέει ότι ούκ επανθρωπών, ουδέ ανθρώπου, την διδασκαλίαν παρέλαβον ή εδιδάχτυν, διότι δεν είναι δυνατόν με γήινες διδασκαλίες να θεραπεύσουν ποτέ αυτούς που είναι πεσμένοι στη γη. ΕΒΔΟΜΟΝ Ο ικανός κυβερνήτης θα διασώσει το πλοίο και ο καλός ποιμήν θα σου αγωνίσει και θα θεραπεύσει τα αρρωστημένα πρόβατα. Όσο τα πρόβατα ακολουθούν συνεχώς τον ποιμένα και προχωρούν, τόσο θα είναι σε θέση να απολογηθεί υπέρ αυτών στον οικοδεσπότη. Ας λιθοβολεί με τα λόγια ο ποιμήν τα πρόβατα που μένουν πίσω από οκνηρία ή γαστριμαργία. Είναι και αυτό μία απόδειξης καλού ποιμένος. Όγδον Όταν τα πρόβατα αρχίζουν να νιστάζουν ψυχικά από τη φλόγα του καύσωνος ή μάλλον του σώματος, τότε ο ποιμήν ας υψώνει τα μάτια στον ουρανό και ας αγρυπνεί με υπερβολικό ενδιαφέρον για αυτά. Διότι συνήθως την περίοδο αυτή του καύσωνος ο λύκος τρώγει πολλά πρόβατα. Αλλά όμω αν τα λογικά πρόβατα δείξουν ταπείνωση, όπως τα άλογα πρόβατα που την ώρα του καύσωνος κλείνουν κάτω προς τη γη το κεφάλι, τότε ας ενθυμούμεθα εκείνον που είπε «Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ούκ εξουδενώσει». Σαλμός νι 19 πεντηκοστός. Ένατον. Όταν πέσει στο πίμνη ο σκοτασμός και η νύχτα των παθών, στήσε ακίμητο τον σκύλο ενώπιον του Θεού στη νυχτερινή σκοπιά. Δεν είναι καθόλου ανάρμοστο να θεωρήσεις ως κίνα σκύλο το νου σου που φωνεύει τα νοητά θηρία. Δέκατον. Ο αγαθός Κύριος μας έδωσε και τούτο το φυσικό ιδίωμα. Ο ασθενής να χαίρεται βλέποντας το γιατρό, έστω και αν δεν έχει καμιά ωφέλεια από αυτόν. Ενδέκατον. Απόκτησε κι εσύ, ο θαυμάσια, έμπλαστρα, ιατρικά υγρά, ξηράφια κολυρίας όγκους, φλεβοτόμους, θερμοκαυστήρες αλιφές, υπνοτικά νηστέρι επιδέσμους και αυτό που λέγεται αναυσία. Δηλαδή το να μην σε πιάνει ναυτία και δία από τη δυσοδεία των πληγών. Εάν δεν τα θέτουμε αυτά και δεν τα διαθέτουμε, πώς θα ασκήσουμε την επιστήμη μας δεν υπάρχει τρόπος. Διότι όχι με λόγια, αλλά με έμπρακτη επέμβαση ωφελούν οι γιατροί τους ασθενείς και παίρνουν έτσι την αμοιβή τους. Δωδέκατον. Έμπλαστρο είναι η θεραπεία των παθών που φαίνεται εξωτερικά, δηλαδή των σωματικών. Ιατρικό υγρό είναι η θεραπεία των εσωτερικών παθών και το άδειασμα της εσωτερικής ακαθαρσίας που δεν φαίνεται. Ξηράφι είναι ο εξευτελισμός που δαγκώνει, αλλά καθαρίζει τη σαπίλα της Ιήσεως. Κολύριο είναι το καθάρισμα του ψυχικού οφθαλμού, ο οποίος θολώθηκε και ταράχτηκε από το θυμό. Κολύριο είναι η επίπληξη που πικραίνει αλλά ύστερα από λίγο θεραπεύει. Φλεβοτόμο είναι το σύντομο άδειασμα κρυμμένης ακαθαρσίας και δυσοδίας. Φλεβοτόμο, ή φλεβότομο, όπως το λέει εδώ Άγιος, είναι κυρίως έντονη και απότομη επέμβαση προς σωτηρία των ασθενών. Σπόγκος είναι η μετά την φιλεβοτομία και την ενηχείρηση θεραπεία και το δρόσισμα του ασθενούς με τα γλυκά και ήπια και απαλά λόγια του γιατρού. Θερμοκαυστήρας είναι ο κανόνας και το επιτίμιο που δίνεται με αγάπη για ορισμένο χρονικό διάστημα στον αμαρτήσαντα για τη μετάνοιά του. Αληφή είναι η μετά τον καυτηριασμό ανακούφιση που προσφέρεται στον ασθενή με κάποιο λόγο ή με μια άλλη μικρή παρηγουριά. Υπνοτικό είναι το να σηκώνουμε το φορτίο του υποτακτικού και με την υποταγή να του χαρίσουμε ανάπαυση και ύπνο, άϊπνο και αγία τύφλωση ώστε να μην βλέπει τα καλά που έχει. Επίδεσμος είναι το να στερεώνεις μέχρι θανάτου και να δένεις φυκτά με την υπομονή σου παραλελημένος και αποχαυνομένος από την κοινοδοξία. Και τελευταία απ' όλα, μαχαίρι, είναι το μέτρο και η απόφαση για την αποκοπή ενός σώματος που νεκρώθηκε ψυχικά και ενός μέλους που σάπησε, ώστε να μην μεταδώσει και στους συμπολίπους τη δική του βλάβη. 13 τρίτον. Μακάρια και αξιέπαινη για τους γιατρούς η αναυσία. Να μην αισθάνονται ναυτία δηλαδή στις ιατρικές πράξεις και να μην συχιάνονται. Και για τους ηγουμένους η απάθεια. Διότι μεν πρώτοι εφόσον δεν αισθάνονται ναυτία και αηδία, χωρίς κόπο θα επιχειρήσουν τη θεραπεία κάθε δυσοδίας. Και οι δεύτεροι πάλι κάθε νεκρωμένη ψυχή θα μπορέσουν να την αναστήσουν. δέκατον τεταρτών. Ας είναι και αυτή μία από τις προσευχές του ηγουμένου. Να κατορθώσει να συμμετέχει στον πόνο και στις διαθέσεις κάθε αδελφού ανάλογα με την τάξη και την αξία του καθενός. Για να μην το πάθει αυτό όπως ο Ιακώβ και βλάψει πολύ τόσο αυτόν που αγαπά όσο και τους άλλους αδελφούς του. Αυτό δε συνήθως το παθαίνουν οι ηγούμενοι, όταν δεν έχουν ακόμη τελείως γυμνασμένες τις πνευματικές αισθήσει, όπως αναφέρει στο πέμπτο κεφάλαιο των Εβραίων, ώστε να ξεχωρίσουν το καλό, το κακό και το ενδιάμεσο. Δέκατον πέμπτον είναι μεγάλη ντροπή για τον γέροντα να προσεύχεται, να δοθεί στον υποτακτικό του κάτι που ο ίδιος δεν το απέκτησε ακόμη. Εκείνοι που αντίκρισαν το πρόσωπο του βασιλέως και τον έκαναν φίλο τους, μπορούν έπειτα από κάθε υπηρέτη και βοηθό του, ακόμη και άγνωστος αν είναι ο εχθρός, αν θελήσουν, να τον συμφιλιώσουν με τον βασιλέα και να τον κάνουν να απολαύσει τη δόξα του. Παρόμοια να σκέπτεται και για τους Αγίους. Δέκατον έκτον τους πιο στενούς και αληθινούς φίλους τους σέβονται και τους υπακούν οι φίλοι τους. Ίσως ακόμη πιέζονται και εκβιάζονται από αυτούς. Είναι καλό λοιπόν να αποκτήσεις φίλους τους νοερούς φίλους διότι κανείς άλλος δεν θα μας βοηθεί τόσο πολύ στην αρετή. Δέκατον έβδομον Κάποια θεοφιλής ψυχή μου διηγήθηκε ότι πάντοτε, ιδιαίτερο όμως στις ετήσιες και δεσποτικές γιορτές, ο Θεός αμείβει τους δούλους του με δωρεές. Δέκατον ο ιατρός οφείλει να αποβάλει τελείως τα πάθη από μέσα του, ώστε στην κατάλληλη περίσταση να μπορέσει να τα υποκριθεί και μάλιστα το πάθος του θυμού. Διότι αν τα έχει, δεν τα έχει τελείως απομακρύνει από τον εαυτό του, δεν θα μπορέσει να τα υποκριθεί με απάθεια. Δέκατον Είδα έναν ύπο που ήταν ακόμη κάπως αγύμναστος ο οποίος καθώς εσύρετο από το χαλινάρι και βάδιζε ήσυχα, ξαφνικά, μόλις χαλάρωσε λίγο το χαλινάρι, επεβουλεύτηκε τη ζωή του ιδίου του Κυρίου του. Η όμοια με ένιγμα αυτή περίπτωσης εφαρμόζεται ως επιτοπλίστων με δύο δαίμονες. Όσοι θέλουν να την ερευνήσουν, ας την ερευνήσουν επίπονα, τότε ο γιατρό θα καταλάβει τη σοφία που του χάρισε ο Θεός, όταν μπορέσει και θεραπεύσει τα πάθη, τα οποία για τους πολλούς είναι αθεράπευτα. 20. Αξιοθαύμαστος δάσκαλος δεν είναι αυτός που έκανε σοφούς τους καλούς και ευμαθεί μαθητές, αλλά εκείνο που έκανε σοφούς τους αμαθείς και καθυστερημένου τότε αποδεικνύεται και επενείται η ευφυΐα των Ινιώχων, όταν και με κατάλληλου και αγύμνας ύπου ύπους νικήσουν και τους ύπους διασώσουν. 21. Αν σου δόθηκαν οφθαλμοί για να προβλέπεις τα κύματα, αν δίνεις καλές και σαφές προειδοποιήσεις στους ευρισκομένους μέσα στο πλοίο Διαφορετικά, θα είσαι κι εσύ αίτιος του ναυαγίου, αφού εσύ συνέβαλες, συνέλαβες μάλλον, περισσότερο από τους άλλους που είναι αμέριμνοι, την κυβέρνηση του πλοίου. Είδα γιατρούς που δεν φανέρωσαν από πριν στον άρρωστο τα αίτια της ασθενείας. Έτσι και στους ασθενείς και στον εαυτό τους προξένησαν πολύ κόπο και συντριβή. Όσο ο γέροντας βλέπει τη μεγάλη αφοσίωση των υποτακτικών του και των ξένων προς το πρόσωπό του, τόσο περισσότερο οφείλει τότε να προσέχει στο κάθε τι που πράττει και λέγει. Διότι αντιλαμβάνεται πως όλοι αποβλέπουν σε αυτόν σαν σε αρχέτυπη εικόνα και τα λόγια του και τις πράξεις του τα θεωρούν κανόνα και νόμο για τη ζωή τους. 24 τον αληθινό ποιμένα θα τον φανερώσει η αγάπη του. Από αγάπη άλλωστε ο ποιμήν με κεφαλαίο εσταυρώθηκε. Κάνε δικά σου με τα λόγια, όχι με τα έργα, τα αμαρτήματα των άλλων. Έτσι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίζεις πάντοτε πολύ ντροπή εκ μέρου των εξομολογουμένων. Κάνε τον αμαρτάνοντα να πονέσει λίγο καιρό, ώστε να μην μακριχρονίσει η ασθένειά του και επέλθει ο θάνατος εξαιτίας της καταραμένης σιωπής σου. Πολλοί από τη σιωπή του κυβερνήτη νόμισαν ότι πλέον καλά, μέχρι ότου προσέκλουσαν πάνω σε βράχους. Ας ακούσουμε το Μέγα Παύλο που γράφει προς τον Τιμόθεο, να τους παρατηρείς ευκέρος, δηλαδή σε κατάλληλο καιρό, και ακέρος σε ακατάλληλο καιρό με το ευκαίρο νομίζω ότι εννοεί την περίπτωση που οι ελεγχόμενοι δέχονται ευχαρίστω τον έλεγχο και με το ακέρος όταν πικραίνονται από αυτόν τον έλεγχο. Άλλωστε παρόμοια γίνεται και με τι πηγέ. Αναβλίζουν ύδατα, χωρί να υπάρχουν πάντοτε πλησίων του διψασμένοι. 28. Υπάρχουν και γέροντες, για να το πω έτσι, με συναισθαλμένο χαρακτήρα, οι οποίοι πολλές φορές αποσιωπούν όσα πρέπει να λεχθούν στους υποτακτικούς. Και αυτοί ας μην παραιτηθούν από τη διδασκαλία των μαθητών, αλλά ας φροντίζουν να δίδουν σε αυτούς τις απαραίτητες εντολές. 29. Ας ακούσουμε τη λέγη σε ορισμένα σημεία η Αγία Γραφή. Κόψε την τη σικιά γιατί να χρηστεύει και τη γη. 13ο Λουκά Αποδιώξτε τον πονηρό από μέσα σας. 1η Κορινθίους 5ο κεφάλαιο Να μην προσεύχεσαι ομιλεί ο Θεός προς τον Ιερεμία να μην προσεύχεσαι για αυτό το λαό. με ελέγχθηκε στο Σαμουήλ και τον Σαούλ στην πρώτη βασιλειόν, στο 17ο κεφάλαιο θα το δούμε αυτό, ότι ο Θεός έδωσε εντολή στο Σαμουήλ να μην προσέρχεται για το λαό. Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος Λόγος έτερος εις Πιμένα Συνέχεια Όλα αυτά είναι απαραίτητο να τα γνωρίζει ο Πιμήν και να γνωρίζει σε ποιους και πώς και πότε θα εφαρμόζονται, διότι δεν υπάρχει τίποτε πιο αξιόπιστο από το Θεό. Τριακοστών εάν κανείς δεν εντρέπεται όταν ελέγχει ιδιαιτέρως, γι' αυτόν και ο δημόσιος έλεγχος θα γίνει αφορμή ανεσχυντίας, διότι αυτός θεληματικά απεστράφει και ευδελήχθη τη σωτηρία του». Τριακοστών πρώτων Σκέπτομαι και εκείνο που είδα σε πολλούς καλόγνωμους ασθενείς. Γνωρίζοντας τη δειλία τους και την αδυναμία τους, οικέτευαν τους ιατρούς να τους δέσουν και χωρίς τη θέλησή τους και με θεληματική βία να τους διατρέψουν. Διότι το μεν πνεύμα ή το πρόθυμον και για την ελπίδα της μελούση ζωής η δε σάρξ ασθενής, όπως γράφει ο Ματθαίος στο ΚΣ 41. Για τις αμαρτωλές συνήθειες του παρελθόντος. Κι εγώ βλέποντας αυτό, παρακάλεσα τους γιατρούς να πιστούν και να υπακούσουν σε αυτούς. Τριακοστών Ο οδηγός δηλαδή ο γέροντας, ούτε πρέπει να παρουσιάζει σε όλους όσους προσέρχονται στη μοναχική ζωή στενή και τεθλιμένη την οδό, ζήτα 14 Ματθαίος, αλλά ούτε και στον καθένα των ζυγών Χριστών και των φορτίων ελαφρών, το καλύτερο είναι να εξετάζει κάθε περίπτωση και αναλόγως να προσφέρει το κατάλληλο φάρμακο. Σε αυτούς που βαρύνονται από μεγάλα αμαρτήματα και εύκολα ρέπουν προς την απόγνωση, ας δίδεται το δεύτερο φάρμακο. Ένας εκείνος που ρέπουν προς το υπερήφανο και εγωιστικό φρόνημα, είναι κατάλληλο το πρώτο. 33. Μερικοί που επρόκειτο να κάνουν μεγάλη οδηπορία, ρώτησαν αυτούς που γνώριζαν το δρόμο, και εκείνοι τους είπαν ότι είναι ίσιος και χωρίς κινδύνους. Έτσι όμως, ακούντας αυτά, οδηπορούσαν ανέμελα, και στα μισά του δρόμου ή κινδύνευσαν, ή ακόμη και γύρισαν πίσω, διότι βρέθηκαν απροετοίμαστοι για τις θλίψεις. Το ίδιο σκέψου και για την αντίθετη περίπτωση. 34 όπου άναβε στην καρδιά ο θείος έρωτας. Εκεί δεν ίσχυσε ο φόβος των λόγων. Όπου έκανε την παρουσία του ο φόβος της γεέννης, της κολάσεως δηλαδή, εκεί παρατηρείται η υπομονή κάθε κόπου. Και όπου εμφανίζεται η ελπίδα της αιωνίου ζωής, εκεί συναντάς την περιφρόνηση όλων των επιγείων. 35. Ο καλός στρατηγός πρέπει να γνωρίζει καλά τη θέση και την τάξη καθενός στρατιώτου. Ίσως μέσα στο πλήθος των στρατιωτών του να υπάρχουν μερικοί που ξεχωρίζουν στη μάχη και στη μονομαχία. Αυτοί πρέπει να αποτραβηχθούν στην ησυχία και να είναι βοηθοί του υπέρ των συστραστιωτών του. 36. Ο κυβερνήτης δεν μπορεί μόνος του, χωρίς τη συνεργασία των ναυτών, να σώσει το πλοίο. Ούτε ο γιατρός μπορεί να θεραπεύσει τον ασθενή, αν προηγουμένως δεν παρακληθεί από αυτόν και αν δεν παρακινηθεί από την πλήρη εμπιστοσύνη του για τη φανέρωση του τραύματος. Όσοι ντράπηκαν τους γιατρούς άφησαν τις πληγές να σαπίσουν. Πολύ μάλιστα πολλές φορές οδηγήθηκαν και στο θάνατο. 37. Όταν βόσκουν τα πρόβατα, ο ποιμένας ας μην πάβει να παίζει τη φλογέρα της διδασκαλίας και μάλιστα όταν πρόκειται να κοιμηθούν διότι τίποτα άλλο δεν φοβείται ο λύκος όσο τον ήχο της ποιμενικής φλογέρας. 38. Ο γέροντας δεν πρέπει ούτε, να, ούτε πάντοτε να ταπεινώνεται παράλογα, ούτε πάντοτε να εξυψώνει τον εαυτό του απερίσκεπτα, βλέποντας τον Παύλο να χρησιμοποιεί και τα δύο, ανάλογα με τις περιστάσεις. Έτσι αναφέρεται στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή στο δέκατο κεφάλαιο. Τριακοστών Ο Κύριος πολλές φορές έκρυψε από τα μάτια των υποτακτικών μερικά ελαττώματα του γέροντος. Εκείνος όμως τα φανέρωσε σε αυτούς και κλώνησε μέσα τους την εμπιστοσύνη. Τα Είδα γέροντα ο οποίος από υπερβολική ταπείνωση συμβουλευόταν σε μερικά πράγματα τα τέκνα του. Είδα όμως και άλλον που ήθελε από υπερηφάνεια να τους επιδεικνύει την άσοφη σοφία του και να τους συμπεριφέρεται ηρωνικά. Τεσσαρακοστών πρώτων Σπανίως βέβαια, αλλά έτυχε περίσταση που είδα εμπαθεί να γίνονται γέροντε απαθών. Και σιγά σιγά επειδή ντράπηκαν του υποτακτικού του να περιορίζουν τα πάθη τους. Αυτό το αποτέλεσμα νομίζω ότι το επέφερε σε αυτού ο μισθό των σεσωσμένων, των καλών του δηλαδή υποτακτικών. Και απέβη σε αυτούς η εμπαθής διακονία αιτία απαθίας. 42. Πρέπει να προσέχουμε ώστε να μην σκορπίσουμε στο πέλαγος όσα συναθρήσαμε στο λιμάνι. Αντιλαμβάνονται το λόγο αυτό όσοι είναι ακόμη ασυνήθιστοι και αγύμναστοι στους θορύβους του κόσμου. 43. τρίτων Μεγάλο πράγμα είναι αληθινά το να υπομένει με ανδρεία τον καύσωνα της ησυχία και την άπνοια και τον πόλεμο της αμελίας και αδιαφορίας και να μην επιζητείς ρεμβασμούς και κινήσεις και παρηγορίες έξω από το πλοίο, δηλαδή από το κελί σου, όπως κάνουν οι αμελείς και αδιάφοροι ναυτικοί, οι οποίοι τις ώρες της νινεμίας ποθούν το κολύμπι μέσα στα νερά. Ασυγκρίτως ανώτερο όμω είναι το να μην φοβάσαι τους θορύβους, αλλά να μένεις απτόητος στην καρδιά από τους χτύπους τους και ατάραχος και να συναναστρέφεσαι εξωτερικά μεν τους ανθρώπους, εσωτερικά δε των θεών. Τεσσαρακοστών τέταρτων Ας σου είναι, ο θαυμάσιε, τόσα συμβαίνουν, τα όσα συμβαίνουν στα κοσμικά δικαστήρια, αφορμή σκέψεως για τα δικά μας πράγματα. Ας παρατηρείς ποιος έρχεται στο φοβερό και αληθινό δικαστήριό μας ως κατάδικος και ποιος ως αθώος έχοντας πολλή επιθυμία να εργαστεί και να υπηρετήσει τον Θεόν. Είναι οπωσδήποτε αντίθετος ο ερχομός του ενός από του άλλου, και χρειάζεται ο καθένα τη δική του αντιμετώπιση. 45. Πριν από όλα, ας ο ένοχος, ιδιαιτέρως όμως, τι είδους αμαρτίες διέπραξε. Αυτό για δύο λόγους. Για να μην αποκτά παρησία, επειδή θα κεντάτε και θα ταπεινώνετε συνεχώς από την εξομολόγηση αυτή και για να παρακινείτε προς αγάπη μας γνωρίζοντας ποια τραύματα ανελάβαμε στους ώμους μας. Τεσσαρακοστών έκτων Ούτε τούτο να σου διαφεύγει ως επτέ φίλε όπως και δεν σου είναι άγνωστο μη γεννητό εννοώ ότι πρέπει στην κρίση των ενόχων να λαμβάνονται υπόψη και οι τόποι όπου έζησαν και η ανατροφή τους και οι συνήθειές τους. Διότι προέρχονται εξ αυτών μεγάλες και ποικίλε διαφορές. Πολλές φορές ο ασθενέστερος σωματικά είναι και ταπεινότερο στην καρδιά. Γι' αυτό και πρέπει να τιμωρείται ελαφρότερα από τους πνευματικούς δικαστές. Ευνόητο είναι τι ισχύει για την αντίθετη περίπτωση. Τεσσερακοστόν έβδομον Δεν είναι σωστό ο Λέων να βόσκει πρόβατα. Παρομοίως δεν είναι ασφαλές ένας που είναι ακόμη εμπαθής να κυβερνά άλλους εμπαθείς. Τεσσερακοστόν όγδον Άσχημο θέαμα είναι η αλεπού ανάμεσα στις όρνηθες. Τίποτα όμως πιο άσχημο από ποιμένα, δηλαδή γέροντα, ηγούμενο, που οργίζεται. Διότι αυτή η μεν αναταράζει και φωνεύει όρνηθες. Η αλεπού. Αυτός δε λογικές ψυχές. Τεξαρακοστών ένατων. Πρόσεξε μη γίνεις λεπτολόγος εξεταστής και των πιο μικρών σφαλμάτων, διότι έτσι δεν θα είσαι πλέον μιμητής του Θεού. Πεντηκοστών Ας έχεις κι εσύ, ο ηγούμενε, το Θεό οικονόμο και ηγούμενο σ' όλες τις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις σου, σαν άριστο κυβερνήτη, κόβοντας δε με την επέμβαση εκείνου το θέλημά σου, θα γίνεις και εσύ αμέριμνος και θα καθοδηγήσει από το νεύμα του με το ταφ κεφαλαίο και μόνο. Πεντηκοστών πρώτων Πρέπει και εσύ και όλοι να εξετάσουμε το εξής. Μήπως η Θεία Χάρης οικονόμησε να γίνουν μέσω ημών πάρα πολλά θαυμαστά πράγματα. Όχι από τη δική μας καθαρότητα και αγιότητα, αλλά από την πίστη των υποτακτικών. Άλλωστε και πολλοί εμπαθείς και αμαρτωλοί γέροντες θαυματούργησαν με τον τρόπο που προαναφέρθηκε. 52. Εάν, όπως είπε ο Κύριος, πολλοί εκείνη την ημέρα θα μου πούν «Κύριε, Κύριε, εμείς δεν επροφητέψαμε στο όνομά Σου» Θεός ζητά 22 Τότε δεν είναι απίστευτο αυτό που ελέγχθη πιο επάνω. 53. τρίτον Εκείνος που πραγματικά εξηλαίωσε το Θεό μπορεί κατά τρόπο αφανή και μυστικό να ευεργετεί όσους υποφέρουν από αμαρτίες. Έτσι επιτυγχάνονται δύο σπουδαία πράγματα, σπουδαιότατα. Και τον εαυτό του φυλάσει άτρωτο, οπιμένας από την ανθρώπινη δόξα, σαν από την αρρώστια των φυτών, την αρισίβη, και αυτούς που αισθάνθηκα την ευεργεσία τους, κάνει να ευχαριστούν μόνο το Θεό γι' αυτό. Πεδικοστών Σε εκείνους τους μοναχούς που τρέχουν με νεανική όρεξη, ετοίμαζε πολύ καλά και με γενεοδορία τα πιο εξαίρετα και ανώτερα φαγητά. Σε εκείνους όμως που προχωρούν καθυστερημένα, είτε με τη ζωή τους, είτε με τη διάθεσή τους, δίνε τους γάλα όπως τα μικρά παιδιά. Διότι βεβαίως κάθε προσφορά παρηγορίας έχει τον καιρό τη. Πεντηκοστών Έτερος λόγος εις τον ποιμένα, δηλαδή τον ηγούμενο. Πολλές φορές το ίδιο φαγητό σε άλλους προξενεί προθυμία και σε άλλους αθυμία. Πρέπει να προσέχουμε ποιους έχουμε μπροστά μας προκειμένου να κάνουμε σπορά. Να προσέχουμε το χρόνο, το πρόσωπο, την ποιότητα και την ποσότητα. έκτον. Μερικοί χωρίς να υπολογίσουν καθόλου πόση ευθύνη έχει το να αναλάβουν υποτακτικούς επιχείρησαν απερίσκεπτα να πιμένουν ψυχές. Και συνέβη, προηγουμένως να διαθέτουν πολύ πνευματικό πλούτο, τον οποίον ως γέροντες εσκόρπισαν στους άλλους και απεχώρησαν από την υπεύθυνη αυτή θέση με αδιανά χέρια. 7 Όπως υπάρχουν αληθινά και γνήσια τέκνα και άλλα από δεύτερο γάμο και άλλα από δούλες και άλλα που ευρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στο δρόμο έτσι διακρίνουμε πολλές αντιστοιχίες και στο θέμα της πνευματικής υιοθεσία. Πνευματική αναδοχή στην κυριολεξία είναι το ολοκληρωτικό δόσιμο της ψυχής σου υπέρ της ψυχής του άλλου υπάρχει και αναδοχή μόνο ως προς τα αμαρτήματα του παρελθόντος, καθώς και ως προς τα αμαρτήματα μόνο που θα ακολουθήσουν. Υπάρχει ακόμα και αναδοχή, κατά την οποία αναλαμβάνουμε μόνο το βάρος των ειδικών μας εντολών, επειδή υπάρχει έλλειψη πνευματικής δυνάμεως και απαθίας, αλλά και στην πρώτη μορφή της τελείας αναδοχής, η ευθύνη και το βάρος που σηκώνουμε είναι ανάλογο με την εκοπή του θελήματος που επιβάλλουμε. 58. Ο γνήσιος Υιός γνωρίζεται ποιος είναι στην απουσία του πατέρα του. Ας παρατηρεί ο γέροντας ηγούμενος και ας σημειώνει καλά όσους του αντιμιλούν και του αντιστέκονται, και επί παρουσία υψηλών προσώπων ας τους επιτιμά με βαρύτατες επιπλήξεις και τιμωρίες, έστω και αν πικραίνονται πολύ από τους εξευθελισμούς αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο εμπνέει φόβο και στους άλλους. Και είναι βέβαια συμφερότερο με την τιμωρία του ενός να σοφρονίζονται οι πολλοί. 51. Υπάρχουν μερικοί που ανέλαβαν φορτία άλλων υπεράνω των δυνάμεών τους, από πνευματική αγάπη, φέροντας τον νου τους εκείνον που είπε «Μεγαλύτερη αγάπη από αυτήν κανείς δεν έχει». Το είπε ο Κύριος Ιωάννης 13. Υπάρχουν και άλλοι που έχουν λάβει ίσως από το Θεό τη δύναμη της πνευματικής αναδοχής και εντούτοις δεν αναλαμβάνουν με ευχαρίστηση χάρη της σωτηρίας του αδελφού ξένα φορτία. Εγώ αυτούς τους ελεηνολόγησα ως ανθρώπους χωρίς αγάπη ενώ για τους προηγούμενους βρήκα να ταιριάζει κάποιος λόγος της γραφής. Όποιος εξάγει από τον ανάξιον τον άξιον θα είναι ο σαν στόμα μου. Προφήτης Ιερεμίας για το ε κεφάλαιο στίχος 19. Και επίσης όπως συμπεριφέρθη στον άλλον έτσι ασυμβεί και σε σένα. Οβδιού 15 κεφάλαιο. 60. Σε παρακαλώ να προσέξεις και το εξής. Η κατ' έννοιαν εντός εισαγωγικών αμαρτία του γέροντος λογαριάζεται πολλές φορές βαρύτερη από την κατ' ενέργειαν αμαρτία του υποτακτικού. Όπως ακριβώς είναι ελαφρότερο το πτέσμα του στρατιώτου από την άσκημη και άστοχη απόφαση του στρατηγού. 61 πρώτων Να νουθετείς τους υποτακτικούς σου να μην εξομολογούνται με λεπτομερή περιγραφή του είδους των «τα σαρκικά αμαρτήματα της λαγνείας». Όλα όμως τα σαρκικα αμαρτηματα της λαγνίας. ολα ομως τα υπολοιπα να τα φέρουν στη σκέψη τους νύχτα και ημέρα λεπτομερώς. Εξικοστών δεύτερον. Γύμναζε τους υποτακτικούς σου να είναι μεταξύ τους τελείως ειλικρινείς και ακέραιοι. Αλλά προς τους δαίμονες να είναι πολύ προσεκτικοί. Εξικοστών τρίτων. Ας μη σου διαφεύγει σε τι αποσκοπούν και πού καταλήγουν οι διάφορες σχέσεις των προβάτων της πίμνης σου μεταξύ των διότι οι λύκοι επιδιώκουν να καταστρέφουν τους αγωνιστές μέσω των ραθίμων. 64. τέταρτων Μην το θεωρείς κοπιαστικό να προσεύχεσαι εφόσον σου το ζητούν και για εντελώς αμελής και θα προσεύχεσαι όχι για να ελεηθούν διότι αυτό είναι αδυνατό εάν δεν ενεργήσουν και εκείνοι αλλά για να ξυπνήσει μέσα τους ο Θεός τον ζήλο. 65. Οι αδύνατοι ας μη συντρώγουν με όπως έχει οριστεί από τους Ιερούς κανόνες. Όσοι όμως με τη χάρη του Κυρίου είναι δυνατοί, αν προσκαλούνται με εμπιστοσύνη και καλή προαίρεση από αυτούς και θέλουν να πάνε, ας πηγαίνουν προς δόξαν Κυρίου. εξικοστών έκτων. Μη προφασίζεσαι άγνοια για τις διαμαρτίες που διέπραξες. Γιατί όποιος δεν γνωρίζει τι έπραξε είναι άξιος τιμωριών και θα τιμωρηθεί γιατί δεν φρόντισε να μάθει. Εξικοστών έβδομων Είναι ντροπή για τον ποιμένα να φοβάται το θάνατο. Πράγματι αυτό δεν ταιριάζει ούτε στον υποτακτικό, αφού η υπακοή χαρακτηρίζεται ακριβώς από αφοβία του θανάτου. 68. Ερεύνησε, ο μακάριε, ποια αρετή είναι που χωρίς αυτήν κανένας δεν πρόκειται να δει τον Κύριο, και αυτή την αρετή πριν απ' όλα φρόντιζε να την αποκτήσουν τα τέκνα σου. Και ας το απαλλάξεις από τον πειρασμό να βλέπουν γύρω τους πρόσωπα με απαλή και κάπως γυναικεία όψη. 69. Σε όλους τους εν κυρίω υποτακτικούς μας, ας είναι χωριστές οι κατοικίες και οι τάξεις ανάλογα με τις ηλικίε τους έτσι δεν θα χρειαστεί να διώξουμε κανένα από το λιμάνι. Εβδομικοστών Πριν από την νόμιμη ενηλικίωση, όπως αυτή ορίζεται από τους κοσμικούς, ας μην επιθέτουμε σε κανέναν τα χέρια μας, δηλαδή να τον κύρωμε μοναχό, να γίνει η κουρά δηλαδή μετά από μια ορισμένη ηλικία και αυτό διότι μπορεί να συμβεί μερικά πρόβατα να οδηγηθούν από άγνοια στο σχήμα και αργότερα να έρθουν σε επίγνωση ότι δεν μπορούν να υπομείνουν το βάρος και τον καύσωνα και λιποτακτήσουν προς τον κόσμο πράγμα το οποίο δεν θα είναι ακίνδυνο για αυτούς που ευγιάστηκαν να τους κύρουν. Εβδομικοστών πρώτων. Ποιος άραγε έγινε τέτοιος πνευματικός οικονόμος από το Θεό, ώστε να μην έχει ο ίδιος ανάγκη από τις βρύσες των δακρύων του και τους μόχθους του και να τις προσφέρει αυτόν το Θεό για την ψυχική κάθαρση των άλλων. 72. Ψυχές και μάλιστα σώματα μολυσμένα και ακάθρατα μη σταματήσεις ποτέ να σπογγίζεις και να καθαρίζεις. Για να ζητήσεις με παρησία από τον καλό αγωνοθέτη, όχι μόνο δικού σου στεφάνους, αλλά και των άλλων ψυχών. 73. Εγνώρισα ασθενή που καθάρισε με την πίστη του την ασθένεια άλλου ασθενούς. Το επέτυχε αυτό οικετεύοντας υπέρ εκείνου τον Θεό με επενετή ανέδεια και θυσιάζοντας την ψυχή του χάριν της άλλης ψυχής με ταπεινό βέβαια φρόνημα. Αυτός, ύστερα από τη θεραπεία του άλλου, πέτυχε και τη δική του θεραπεία. Ομοίως γνώρισε κι άλλον που έκανε το ίδιο, αλλά με υπερηφάνεια. Αυτός άκουσε τον Κύριο να τον επιτιμά λέγοντας «Ιατρέ, θεράπευσον σε Αυτόν». Λουκάς, τέταρτο κεφάλαιο, στίχος 23. Εβδομικοστών τέταρτον Είναι δυνατόν να εγκαταλείψει κανείς κάποιο αγαθό χάρη ενός μεγαλύτερου αγαθού. Όπως έκανε εκείνος που απέφυγε το μαρτύριο όχι από δειλία, αλλά χάριν εκείνων που ωφελούνται και σώζονται από Αυτόν. Εβδομικοστόν Υπάρχει και άλλος που για να περισσώσει την τιμή του πλησίων παρέδωσε τον εαυτό του στην ατίμωση. Αυτός, αν και στα μάτια των πολλών φαίνεται ως αμαρτωλός και φιλίδωνος, στην πραγματικότητα είναι ως πλάνος και αληθής. Δευτέρα Κορινθίους, κεφάλαιο, στίχος 8. Εβδομικοστόν έκτον Εάν εκείνος που κατέχει λόγους ωφελία και δεν τους μεταδίδει άφθονα, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Πόσο άραγε αγαπητέ μου κινδυνεύουν όσοι μπορούν με το ζήλο των έργων τους ακόμη να βοηθήσουν τους ταλαιπωρημένους και οι οποίοι, εν τούτης, δεν δείχνουν προθυμία να συγκοπιάσουν μαζί τους. Εβδημοκραστών Εβδομών Λύτρωσε άλλους εσύ που λυτρώθηκες από το Θεό. Εσύ που σώθηκες όσοι αυτούς που οδηγούνται στο θάνατο, και μην τζιγκουνευτείς να εξαγοράσεις αυτούς που φωνεύονται από τους δαίμονες. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έπαθλο του Θεού, ανώτερο από κάθε άλλη ανθρώπινη η αγγελική εργασία, η θεωρία. Εβδομικοστόν όγδων Σαν συνεργάτη των ασωμάτων και νοερών δυνάμεων, καθιστά τον εαυτό του εκείνος ο οποίος, με την καθαρότητα που του δόθηκε από το Θεό, σπογγίζει την ακαθαρσία των άλλων και την καθαρίζει και προσφέρει έτσι στο Θεό από επίμωμα, άμωμα, δώρα. Καθαρά δηλαδή, σκουπισμένα. Διότι αυτό είναι συνεχώς το μοναδικό έργο των θείων λειτουργών. Πάντε η κύκλο αυτού ίσουσι θα φέρουν δώρα, δηλαδή ψυχές. Εβδομικοστών mm. ένατων τίποτε άλλο δεν δείχνει περισσότερο τη φιλανθρωπία και αγαθότητα του πλάστου μας προς εμάς, όσο το ότι εγκατέλειψε τα 99 του πρόβατα για να ζητήσει το πεπλανημένο. Άφησε 99 πρόβατα για να ζητήσει αυτό που χάθηκε. Πρόσεχε λοιπόν και εσύ, ο αξιοθαύμαστε, και όλο σου το ζήλο, την αγάπη και τη θέρμη και την επιμέλεια και την προς το Θεό οικεσία και προσευχή σου, δείξε τα στον περισσότερο πεπλανημένο και συντετριμένο. Στις μεγάλες άλλωστε ασθένειες και πληγές, αντιστοιχούν αναμφιβόλως και μεγάλη μυστή. ουδοικοστών. Ας εξετάσουμε και ας προσέξουμε και ας ενεργήσουμε αναλόγως. Ο γέροντας δεν πρέπει πάντοτε να αποδίδει το δίκαιο λόγω της αδυναμίας ορισμένων αδερφών. Έτυχε να δω κάποιον σοφότατο δικαστή να δικάζει δύο αδελφούς και τον μένε ένοχο ως περισσότερο αδύνατο τον ανεκήρυξε αθώο τον δε αθώ ως ανδρείο και Κατωτερικό, τον κατεδίκασε ως ένοχο, ώστε να μην αυξηθεί με τη δικαιοσύνη η διάσταση. Ιδιαιτέρως όμως και χωριστά είπε στον καθένα εκείνα που έπρεπε και μάλιστα στον ψυχικά ασθενή. 81. Η χλωρή παιδιάδα είναι κατάλληλη για τα πρόβατα. Και η διδαχή και η υπόμνηση του θανάτου είναι ό,τι πιο κατάλληλο για κάθε λογικό πρόβατο και έχει τη δύναμη να θεραπεύσει κάθε είδους ψώρα. Ογδοκιωστών δεύτερον Όταν επιθεωρείς και εξετάζεις τους ανδρίους να τους εξευτελίζεις χωρίς λόγο μπροστά στους αδύνατους ώστε με το φάρμακο του ενός να θεραπεύσει το τραύμα του άλλου και να παιδαγωγήσεις τους παραλίτους να γίνουν στερεοί. 83. ΤΡΙΤΟΝ Πουθενά δεν φαίνεται ο Θεός να δημοσίευσε εξομολόγηση που άκουσε και τούτο για να μην ανακόψει και δυσκολέψει με την αποκάλυψη τους εξομολογουμένους και να κάνει έτσι να πέσουν σε ανίατη ασθένεια. Ουδοικοστών Κι αν ακόμη έχουμε προορατικό χάρισμα, ας μην μπούμε εμείς πρώτοι τα σφάλματα στους ενόχους, αλλά καλύτερα με πλάγια λόγια, ας τους παρακινήσουμε να ταξιμολογηθούν οι ίδιοι. Διότι έτσι με την εξαγόρευση που θα μας κάνουν, τους παρέχεται πλούσια συγχώρηση. Και μετά την εξομολόγηση, ας τους προσφέρουμε τη δυνατότητα να έχουν προς εμάς περισσότερο θάρρος και σχέσεις από ό,τι προηγουμένως. Διότι έτσι προοδεύουν πολύ στην εμπιστοσύνη και την αγάπη του απέναντί μας. Οφείλουμε ακόμη να τους παρέχουμε υπόδειγμα άκρας ταπεινώσεως αλλά και να τους εκπαιδεύσουμε να αισθάνονται φόβο και σεβασμό απέναντί μας. Και σε όλα πρέπει να δείχνεις υπομονή, εκτός από την περίπτωση της ανυπακοής. 85. Πρόσεξε μήπως η υπέρ των δέων ταπείνωσή σου συσσωρεύσει κάρβουνα αναμένα στην κεφαλή των τέκνων σου. Εξέτασή μήπως δεις δέντρα, τα οποία στο δικό σου αγρό πιάνουν άδικα τον τόπο, ενώ μπορούν ίσως να καρποφορήσουν σε άλλο. Αυτά μην αμελήσεις να τα συμβουλεύσεις με αγάπη να αποσπαστούν από το δικό σου αγρό και να μεταφυτευθούν αλλού. Εβδομικοστόν, όγδοικοστόν, 7. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο γέροντας μπορεί ακίνδυνα να βοηθεί πνευματικά και να κατεργάζεται την αρετή σε ακατάλληλους τόπους, δηλαδή σε κοσμιωτέρους μοναχούς και φιλίδωνους. 8. ο Ας εξετάσουμε λοιπόν καλά, ο γέροντας, να εξετάσει κάθε πρόβατο που πρόκειται να δεχθεί στην πίμνη του. Διότι ο Θεός δεν απαγορεύει να απορρίπτουμε και να απομακρύνουμε εκείνο που θα εκρίναμε ακατάλληλο. Οκδεκοστών ένατον Εάν ο ιατρός διαθέτει την εσωτερική ησυχία, τότε δεν χρειάζεται και τόσο την εξωτερική, προκειμένου να υποβοηθείτε στη φροντίδα των ασθενών. Αν όμως θερείτε την πρώτη, δηλαδή την εσωτερική ησυχία, τότε ας χρησιμοποιήσει τη δεύτερη. Έναν Δεν υπάρχει άλλο δώρο πιο ευπρόσδεκτο από το Θεό, όσο του να του προσφέρουμε λογικές ψυχές διαμετανοίας. Ο κόσμος ολόκληρος, ο υλικός, δεν αξίζει όσο μια ψυχή, διότι αυτό είναι φθαρτός και παρέρχεται, ενώ η ψυχή και είναι και θα παραμένει άφθαρτη. Μη μακαρίζεις λοιπόν, ο μακάριε, αυτούς που προσφέρουν χρήματα, αλλά εκείνους που αφιερώνουν στο Χριστό λογικά πρόβατα πρώτον Να καταστήσεις άμομο και καθαρό το ολοκαύτωμα που προσφέρεις, διότι διαφορετικά σε τίποτα δεν ωφέλησε στον εαυτό σου με τη θυσία αυτή. δεύτερον Όπως πρέπει να εννοούμε το Ευαγγελικό ρητό, έπρεπε να παραδοθεί ο Υιός του ανθρώπου, αλλά σε εκείνον ο οποίος θα τον παραδώσει Μάρκος 14ο κεφάλαιο στίχος 21 Έτσι ας από την αντίθετη πλευρά ότι πολλοί έπρεπε να σωθούν όσοι βεβαίως θα ήθελαν μισθό όμω θα πάρουν εκείνη για τον οποίον μετά τον Κύριον έγινε η σωτηρία. 3 τρίτων Περισσότερο απ' όλα, ως επτέ φίλε μου, μας χρειάζεται δύναμη πνευματική. Ώστε αυτούς που επιχειρήσαμε να τους εισαγάγουμε στα Άγια των Αγίων και αποφασίσαμε να τους δείξουμε το Χριστό αναπαυόμενο επάνω στη μυστική και κρυφή τράπεζα, όταν τους δούμε να πιέζονται και να στενοχωρούνται και μάλιστα σε αυτά τα πρόθυρα της εισόδου, από την όχληση των πειρασμών. Από τον όχλο των πειρασμών που θέλουν να τους εμποδίσουν. Τότε ας τους πιάσουμε από το χέρι σαν τα νήπια και ας τους ελευθερώσουμε από τον όχλο των λογικισμών αυτών. Κι αν μερικοί από αυτούς είναι πολύ νήπιοι ή αδύνατοι, τότε είναι ανάγκη να τους σηκώσουμε και να τους κρατήσουμε στους ώμους μας, μέχρι ότου περάσουν από τη θύρα της πραγματικά στενής εισόδου. Διότι σε αυτό το σημείο συναντάται συνήθως όλη η αποπνικτική πίεση και θλίψεις. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε για αυτήν «Τούτο κόποσε στην ενώπιόν μου, έως σου εισέλθω εις το Αγιαστήριον του Θεού. Ψαλμός, Ωμ. Β. 16-17 Ενανικωστόν τέταρτον Έτερος λόγος προς τον Πημένα Ομιλήσαμε στα προηγούμενα «Ω Μεγάλε Πάτερ» για εκείνο το μεγάλο πατέρα και διδάσκαλο που πολύ ήταν ενδεδειμένο στην άνω σοφία ανυπόκριτος, ελεγκτικός, ακριβής, νυφάλιος και συγκαταβατικός, χαρούμενος στην ψυχή. Και το πιο θαυμαστό απ' όλα, ότι παιδαγωγούσε με περισσότερη ακρίβεια όσους έβλεπε ότι επιθυμούσαν τη σωτηρία τους. Όσους πάλι έβλεπε να έχουν το δικό τους θέλημα ή προσπάθεια αστερίσκος, τους εστερούσε με τέτοιο τρόπο αυτό που επιθυμούσαν, ώστε του λοιπού να προσέχουν όλοι, να μην δείχνουν καθόλου ότι έχουν ίδιο θέλημα ή ιδιαίτερες συμπάθειες. Έλεγε μάλιστα ο αείμνηστος και τούτο. Είναι καλύτερα να διώξεις κάποιον από το μοναστήρι, παρά να τον αφήσεις να κάνει το θέλημά του διότι εκείνο που έδιωξε κάποιον έκανε πολλές φορές το διωγμένο, ταπεινότερο και τον έμαθε ακόμη να κόβει στο εξή στο θέλημά του. Ενώ εκείνο που δίθεν από φιλανθρωπία και συγκατάβαση έκανε χάρη σε αυτούς που επέμεναν στο δικό τους θέλημα, θα τους κάνει ώστε την ώρα του θανάτου τον να τον καταρώνται ελεϊνά διότι μάλλον τους εξαπάτησε, παρά τους ωφέλησε. Μπορούσες λοιπόν να δεις εκείνον το Μέγα, μετά την εσπερινή ακολουθία, να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο, εξωτερικά πλεγμένο από ξύλο, εσωτερικά από πνευματικά χαρίσματα, σαν να ήταν βασιλιάς, και σαν να τον περικυκλώνουν οι σοφές μέλησες, δηλαδή οι αδελφοί της καλής συνοδείας, και να ακούν σαν από το στόμα του Θεού τα λόγια και τις εντολές του. Στον έναν διέταζε να απαγγείλει πενήντα, στον άλλο τριάντα και στον άλλο εκατό ψαλμούς. Σ' άλλον να κάνει τόσες μετάνοιες. σ' άλλον να κοιμηθεί καθιστός, στον έναν να κάνει ορισμένη ώρα ανάγνωση, και στον άλλον να κάνει ορισμένη ώρα προσευχή. Επιπλέον, όρισε δύο αδερφούς ως επιτηρητές, για να παρατηρούν την ημέρα αυτούς που άνοιγαν συζητήσεις, ή έπεφταν σε οκνηρία και να τους διορθώνουν. Και τη νύχτα να παρακολουθούν όσους αγρυπνούσαν άκερα, και να επιβλέπουν για άλλα πράγματα που δεν επιτρέπονται να γράψω. Ακόμα και στην τροφή, στο ζήτημα της τροφής, είχε γράψει εκείνος ο την τάξη του καθενός. Διότι δεν είχαν όλοι ένα φαγητό όμοιο, αλλά ερυθμίζονταν στον καθένα ανάλογα με την κατάστασή του και την υγεία του. Σ' άλλους, ο καλός διαχειριστής έδινε ασκητικότερα και λιγότερα φαγητά και σε άλλους πλουσιότερα. Και το αξιοθαύμαστο ήταν ότι όλοι οι αγώγιστα εκτελούσαν την εντολή του, σαν να προέρχονταν από το στόμα του Θεού. Υπήρχε στην εξουσία του αημνίστου αυτού και μία λάβρα στην οποία ο τέλειος, κατά πάντα ηγούμενος, εγκαθιστούσε τους αδελφούς της μονής που ήταν ικανοί για την ησυχαστική ζωή. πέμπτων μην κάνει σε παρακαλώ του απλού και ευθύ μοναχού να γίνουν πονηροί και πολύπλοκοι στου λογισμού του. Αντιθέτω, εάν είναι δυνατόν, φρόντιζε να μεταβάλει του πονηρούς σε απλούς. Πράγμα θαυμαστό και δύσκολο κατόρθωτο. Έναν έκτον. Ο τελείω καθαρισμένο από τα πάθη ένα της δικής του απαθίας, σαν θεϊκός δικαστής θα κάνει με ακρίβεια την κρίση του. Διότι η έλλειψη της απαθίας τύπτει την καρδιά του δικαστού και δεν τον αφήνει να τιμωρεί και να καθαρίζει τα πάθη όπως πρέπει. Ενανικοστών έβδομων Την ακεραία πίστη και τα ευσεβή δόγματα ας τα αφήσει πριν απ' όλα κληρονομία στα τέκνα σου, ώστε όχι μόνο τα τέκνα σου, τα πνευματικά, αλλά και του εγγονούς σου να οδηγήσει τον Κύριο δια της οδού της Ορθοδοξίας. 98. Αυτοί που είναι γεμάτοι να ανικός φρύγος, μη λυπάσαι να τους εξασθενίζεις και να τους δαμάζεις, ώστε να σε δοξάζουν την ώρα του θανάτου των. 99. Ας έχεις ο Πάνσοφε και σε αυτό το σημείο ως υπόδειγμα το Μέγα Μωυσή. Διότι και αυτός δεν κατόρθωσε να ελευθερώσει από το φαραγό του υπηκόους αν και τον ακολουθούσαν με προθυμία παρά αφού έφαγαν τον άζημο άρτο με τα πικρά χόρτα. Άζυμος άρτος σημαίνει ψυχή χωρί το πρόσθετο στοιχείο, το προζύμι του ιδίου θελήματο δηλαδή. Διότι αυτό είναι που δημιουργεί φούσκωμα και έπαρση. Ο άζυμος άρτος αντίθετα πάντοτε παραμένει ταπεινό. Και ω πικρά χόρτα, κατά την έξοδο του Μωυσή, α εννοήσουμε άλλοτε τη δρυμύτητα που φέρνει η εντολή του γέροντος και άλλοτε τη θλίψη που φέρνει η πικρία της νηστείας. Εκατοστόν Εγώ, ο μεγάλε Πάτερ, καθώς σου γράφω αυτά, νομίζω πως ακούω εκείνον που λέει «Εσύ που δίδασκες τον άλλον, δεν γίνεσαι διδάσκαλος του εαυτού σου» Ρωμαίους 2.21 και τώρα τα εξή μόνο θα πω και θα σταματήσω το λόγο. Ψυχή που με την καθαρότητά της ενώθηκε με το Θεό, δεν χρειάζεται άλλο διδασκαλικό λόγο. Διότι η μακαρία αυτή φέρνει μέσα της τον αιώνιο λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, ως μισταγωγό και οδηγό και φωτιστή. Τέτοια ακριβώς έχω αντιληφθεί ότι είναι και η δική σου ιερότατη και ολοφάνερη, ολοφώτινη κεφαλή. Γνωρίζω καλά την πάναγνη γνώμη και διάθεσή της, όχι απλώς από λόγια, αλλά από έργα και προσωπική πείρα. Και γνωρίζω ότι εξαστράπτει με την πραότητά της που φωνεύει τα θηρία και με την ταπείνωσή της αρετές όμοιες με εκείνες του μεγάλου νομοθέτη Μωυσή. Αυτόν ακολουθώντας κατά πόδας ο καρτερικότατε και προχωρώντας συνεχώς προς τα ύψη ο λίγο ακόμη και θα τον ξεπερνούσες ενώ στο εγκόμιο της αγνότητος και στο βραβείο της οφροσύνης για τον οποίο ιδιαίτερα και αποκλειστικά μπορούμε να πλησιάσουμε το Θεό που είναι πάναγνος που δίνει κάθε απάθεια και ενισχύει την απόκτησή της και που με με αυτήν, μεταβιβάζει με αυτήν την απάθεια από τη γη στον ουρανό όσους ζουν ακόμη στη γη. Ανέβηκε στα ύψη αυτών των αρετών όπως ο φίλος της αγνότητος Ηλίας σαν σε πύρινο άρμα με ακούραστα πόδια και όχι μόνο τον Αιγύπτιο εφώνευσες και απέκρυψες το κατόρθωμα μέσα στην άμμο της ταπεινοφροσύνης αλλά επιπλέον έτρεξε προς το όρος. Εκεί με ακανθώδηκε δύσκολο διάβητη, που δύσκολα διαβαίνει κανείς, με θηρία γεμάτη πορεία, αντίκρισε στο Θεό και αξιώθηκε να απολαύσει τη φωνή και τη λάμψη του με το τάφ κεφαλαίο. Και εκεί έλυσε τα υποδήματά σου, δηλαδή κάθε περίβλημα και κάλυμα των νεκρών αμαρτωλών παθών. Και πιάσε από την ουρά, δηλαδή από την άκρη, τον άγγελο που έγινε δράκοντας, τον Ιωσφόρο, και τον έριξες σαν μέσα στη φωλιά του, σε βαθύτατο λάκκο και σοβαρό ζωφερό σκοτάδι. Αλλά και τον φαραώ τον νοητό ενίκησες, τον υψηλό και αγέροχο, και τους Αιγυπτίους τρομοκράτησες και κατέπληξες, κατέπληξες τα πρωτόδοκά του παιδιά. Το μεγαλύτερο κατόρθωμα εθανάτωσες. Γι' αυτό ο Κύριος, σαν σε ακλόνητο και ακράδαντο, σου εμπιστεύτηκε την καθοδήγηση των αδελφών. Εσύ, ο οδηγέ, οδηγώντας αυτούς τους απομάκρυνες άφοβα και τους ελευθέρωσες από τον Φαραώ και από τον ακάθαρτο πυλό της πληνθοποιίας. Και τους μετέδωσες και τους έκανες να γευτούν και να γνωρίσουν καλά το πύρ του Θεού και την εφέλη της αγνότητος που σβήνει και εξαφανίζει όλη τη φλόγα των αμαρτωλών επιθυμιών. Επιπλέον διασκόρπιζες μπροστά τους την ερυθρά και φλογισμένη θάλασσα της αρκικής πυρόσεως. Τη θάλασσα στην οποία ιδιαίτερο κατά κανόνα οι περισσότεροι κινδυνεύουμε. Και τους ανέδειξες με τη ράβδο σου και την ποιμενική σου επιστήμη νικητές και τροπεούχους. Και έπνιξες τελειωτικά όλους τους εχθρούς που τους καταδίωκαν από πίσω. Αλλά και μετά από αυτόν τον Αμαλίκ, της αυτών που συνήθως συναντούν οι νικητές επί τα πτυνίκη τη της θαλάσσης, τον κατετρόπωσεις με την έκταση των χεριών σου, καθώς ίστασο ανάμεσα στην πράξη και στη θεωρία και προσευχόσουν για τον Θεοφώτη στο λαό σου. Ενίκησες τα ιδολολατρικά έθνη. Ανέβασες προς το όρος της απαθίας εκείνους που σε ακολουθούν τους χειροτώνησες ιερείς πνευματικών θυσιών. Παρέδωσες τον νόμο της πνευματικής περιτομής, με την οποία, εάν δεν καθαριστούμε, είναι αδύνατο να δούμε το Θεό. Ανέβηκες πολύ ψηλά, παραμερίζοντας κάθε σκοτεινό σύννεφο και ζώφο και θύελα. Παραμερίζοντας δηλαδή το τρίγνοφον σκοτάδι της αγνίας προσήγησε στο φως, το οποίο σου παρουσιάστηκε κατά πολύ σεβασμιότερο και λαμπρότερο και ανώτερο από ό,τι στη βάτο. Αξιώθηκες να ακούσεις τη θεϊκή φωνή. Αξιώθηκες θεϊκής θεωρίας και προφητικής χάριτος. Είδες κατά κάποιον τρόπο ζώντας ακόμη στη γη τα οπίσω του Θεού, δηλαδή τα μελλοντικά μεγαλεία. Το πλήρη φωτισμό της γνώσεως, που μας αναμένει στη μέλουσα ζωή. Έπειτα άκουσε και τη φωνή που σου είπε «Δεν θα είδει άνθρωπος το πρόσωπό μου» έξοδος λάμδα γάμα 20. Γι' αυτό κατέβηκες από εκείνη τη θέα του Θεού στη βαθύτατη κοιλάδα της ταπεινώσεως στο χορίβ φέροντας μαζί σου και τις πλάκες που ανυψώνουν στη γνώση του θεϊκού θελήματος, και έχοντας ακτινοβόλο και δοξασμένο το πρόσωπο της ψυχής και του σώματος. Αλλήμον όμω για το θέμα που αντίκρισε εν συνεχεία, το χρυσό που κατασκεύασαν. Αυτό είναι έργο της δικής μου συνοδείας, αλλήμον για τη συντριβή των πλακών. Τι έκανες έπειτα? Επήρες το λαό σου από το χέρι τον να μέσα από την έρημο. Ίσως δε και όταν κάποτε συνέβη να φλέγεται από την εσωτερική του φλόγα, το άνοιξε πηγή ύδατος δακρύων με το ξύλο, δηλαδή με τη σταύρωση της αρκός, εν της παθήμαση και εν τες επιθυμίες. Αλάτες, 5ο κεφάλαιο, 24 στίχος. Πολεμήσει έπειτα τα εχθρικά έθνη που συναντάς και τα κατακαίεις με το πύρ του Κυρίου φτάνει στον Ιορδάνη. Τίποτε δεν εμποδίζει να παραπίσω και να προχωρήσω λίγο πιο πέρα στη διήγηση και όπως ο Ιησούς του δει χωρίζεις σε τμήματα το λαό με το λόγο σου. Εν συνεχεία διαιρείς τα ύδατα και αυτά που ήταν εμπρό, δηλαδή τα εισαγωγικά δάκρυα, τα άφησες να χυθούν στην αλμυρή και νεκρά θάλασσα. Να χυθούν δηλαδή για την έκρωση των παθών ενώ τα ύδατα που έρχονται από πάνω, δηλαδή τα τελειοποιά δάκρυα της αγάπης, που προέρχονται εκ της άνωθεν χάριτος, τα σταθεροποίησε τους οφθαλμούς των νοητών Ισραηλιτών σου, δηλαδή των μαθητών σου. Έπειτα τους διατάζεις να πάρουν δώδεκα πέτρες, που σημαίνει ή ότι τους δείχνει στο δρόμο των Αποστόλων, ή ότι υπονοείς τη νίκη των οκτώ περίπου εθνών και παθών, και εν συνεχεία την απόκτηση των τεσσάρων μεγάλων γενικών αρετών. Απομακρύνεσαι και αφήνεις πλέον πίσω σε οριστικά την περιοχή της αγώνου και νεκράς θαλάσσης. Φτάνεις μπρο στην εχθρική πόλη. Σαλπίζεις με την προσευχή κατά τη διάρκεια του εβδόμου κύκλου, δηλαδή κατά τη διάρκεια της επιγείου ανθρωπίνης ζωής. Κατεκρίμησες την πόλη, ενίκησες, έτσι μπορείς να ψάλεις και εσύ προς τον άϊλο και αόρατο σύμμαχό σου. Οι του εχθρού εκμεδενίστηκαν και τις πόλεις των παθών μου κατέστρεψες. Ψαλμός Θ. 7 Θέλεις να πω το σπουδαιότερο και γενναιότερο από όλα. Ανέβηκες στην Ιερουσαλήμ που είναι η όραση της τελείας ψυχικής ειρήνης, βλέπεις το Χριστό, το Θεό της ειρήνης, συγκακοπαθείς ως καλός στρατιώτης, β. Τιμόθεος, β. τρία. Σταυρώνεσαι κατά τη σάρκα, συν της παθήμαση και τις επιθυμίες, και έτσι δικαίως γίνεσαι όπως ο Χριστός, Θεός του Φαραώ, εντός εισαγωγικών έξοδος, έβδομο κεφάλαιο, πρώτος στίχος, και όλης της εχθρική του δυνάμεως. Εν συνεχεία συνθάπτεσε και συγκατέρχεσαι στον Άδη, στην άβυσο δηλαδή της θεολογίας και των αρήτων μυστηρίων. Αλήφεσε με μοίρα και ευωδιάζεσε από τις συγγενικές και αγαπημένες γυναίκες, δηλαδή από τις αρετές. Αναστένεσε. Τι με εμποδίζει να το πω και αυτό, όταν και στον ουρανό βρίσκεσαι και κάθεσε στα δεξιά του πατρός. οτι τι διέδωσαν οι εχθροί, ότι εκλάβει το σώμα σου. Αναστένεσαι και εσύ τριήμερος μετά την νίκη, δηλαδή των τριών τυράννων, που αντιστοιχεί μάλλον, για να γίνω πιο σαφής, με την νίκη του σώματος, της ψυχής και του πνεύματος. Ή και μετά την καθαρή, μετά την κάθραση του τριμερούς της ψυχής, επιθυμητικού δηλαδή, του συναισθηματικού και του διανοητικού. Έρχεσαι τέλο πάντων στο όρος των ελαιών. Πρέπει να συντμίσω το λόγο και να μην σοφίζομαι περιττά. Γράφοντας μάλιστα προς εσένα τον πλήρη σοφίας και ανώτερον από όλου μα στη γνώση των υπερημάς πραγμάτων, για τον οποίον όρος ένας καλός δρομεύς εκελαίουσε και έλεγε. Όρη τα υψηλά της ελάφης, ψαλμή, ρογάμα 18, και τις ψυχές δηλαδή που ξολοθεύουν τα θηρία. Τρέχοντας λοιπόν και εσύ μαζί με αυτόν, έφτασε στην άκρη του όρους. Ανέβλεψες προς τον ουρανό. Πάλι θα επαναφέρω το λόγο στο συμβολισμό του λόγου. Ευλόγησες εμάς τους μαθητές σου, είδες να προβάλλει μπρό σου στηριγμένη στον ουρανό η κλίμαξ των αρετών σε αυτή την κλίμακα σύμφωνα με τη χάρη που σου δόθηκε από το Θεό, σαν σοφός αρχιτέκτον έβαλε στο θεμέλιο, 1 Κορινθίους γάμα 10. Ή μάλλον την κατασκεύασε ολόκληρη, μολονότι από την πολύ σου ταπεινοφροσύνη επίεσε σε εμάς τους ανοήτους και μας παραπλάνησες να σου δανείσουμε το ριπαρό μας στόμα για να το χρησιμοποιήσεις στο λαό σου. Και αυτό δεν είναι περίεργο, διότι σύμφωνα με τη συμβολική διήγηση και ο Μωυσής συνήθιζε να αποκαλεί τον εαυτό του ισχνόφωνο και βραδίγλωσσο. Ο Μωυσής όμως αξιώθηκε να έχει άριστο βοηθό και λογοθέτη, λογοδότη των αρών. Ενώ εσύ, ομοιημένος στα άρρητα μυστήρια του Θεού, δεν γνωρίζω πώς παρορμήθηκες να έρθει σε μένα, μια άνυδρη πηγή γεμάτη από Αιγυπτιακούς βατράχους ή μάλλον από κάρβουνα. Επειδή όμως δεν πρέπει να σταματήσω αφήνοντας ατελείωτο το δρόμο του λόγου που αφορά εσένα, ο ουρανοδρόμε, συνεχίζω υφαίνοντας πάλι το ποικιλόμορφο στολισμό του κάλου σου. Προχώρησες στο Άγιον Όρος. Ανύψωσες το βλέμμα σου στον ουρανό, επάτησες το πόδι σου στην άκρη, έτρεξες, ανέδραμες, ανυψώθηκες επέβης επί χερουβήμ, δηλαδή στις αγγελικές αρετές και επετάστης, ψαλμός για τα ζήτα 11, και ανέβης ένα λαγμό, ψαλμός μη 6, αφού πρώτα κατετρόπωσε στον εχθρό. Μας άνοιξες το δρόμο, προηγήθηκες, αλλά και τώρα ακόμη γύση και προηγήσε όλων. Διότι έχει τρέξει και έχει φτάσει στην κορυφή της οσίας κλίμακος και έχει ενωθεί με την αγάπη. Η δε αγάπη είναι ο Θεός. Πρώτη επιστολή Ιωάννου, Δέλτα 8 Αυτό η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν.